που έφτιαξε το ναυτικό, που έκανε την εμπορική αλληλεία, που έκανε την εμπορική ναυτιλία, που έκανε πολέμους με Τριήρης, αλλά και ήμασταν πρωτοπόροι και πρωτοπόροι πάντα, δεν έχει ναυπηγεία. Έτσι κατήντησαν την Ελλάδα οι κυβερνήσεις σας. Πεινασμένη, ρακένδυτη, ψωροκόστανα η Ελλάς από τα κόμματά σας. Τυχαίο είναι, νομίζετε, ή δεν ξέρουν οι εφοπλιστές. Από τις εταιρείες με στόλο από πλοία LNG κορυφαία είναι η Maran Gas του ομίλου Αγγελικούση. 40 κομμάτια, 40 εκατομμύρια την ημέρα, κυρία Αγγελικούση. Να είναι καλά η κυρία, να περνάει καλά αυτή και η κυρία Τσιλάρο. Αδέρετε. Να είναι καλά. 1 εκατομμύριο την ημέρα, ρε παιδιά. Τι είναι, λένε αυτά. Ο όμιλος Gas Lock συμφερόντων Πίτερ Λιβανού. Δεύτερος, με 32. Στην τρίτη θέση, Dyna Gas του Γιώργου Προκοπίου με 17 LNG. Στην τέταρτη θέση, η TMS του Γιώργου Οικονόμου με 16 πλοία. Στην πέμπτη θέση, Capital Gas του Βαγγέλη Μαρινάκη με 12 πλοία. Στην έκτη θέση, η Tina Mars, Maris του Νικόλα Μαρτίνου με 6 πλοία. Στην 7η θέση είναι η Αλφα Γκάζ Άννας Αγγελικούση με 5 πλοία. Στην 8η θέση η Μινέρβα Γκάζ του Ανδρέα Μαρτίνου με 4 πλοία. Στην 9η θέση ο Τσάκος, Energy συμφερόν του Νίκου Τσάκου. Υπάρχει και η Λάτσικο Μαρίν του Πάρη Κασιδόκοστα, συμφερόν του Λάτσι, Πάρη Κασιδόκοστας. Και η 14η είναι η Χαντρίς Ελλάς με 2 LNG τα οποία έχουν. Σε αυτά λοιπόν δεν έχουμε υπολογίσει τα πλοία που να πηγούνται ήδη. Όπως περάσαμε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Θέλετε να καταλάβετε τι γίνεται ή δεν θέλετε. Άμα δεν θέλετε, δικαίωμά σας. Εγώ σας είπα ότι κανένας εφοπλιστής, κανένας ολιγάρχης, κανένας καναλάρχης, κανένας πάμπλουτος που συναγελάζεται ή μαλώνει με το Μαξίμου, δεν το κάνει για το καλό των ματιών σας. Και δεν αναφέρομαι για τον κύριο Μαρινάκη. Γενικά αναφέρομαι. Γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο ισχύει αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να αφυπνιστούμε λίγο για να καταλάβουμε ποιος υπηρετεί ποιον και ποιος εξυπηρετεί ποιον παγκοσμίως. Οι Αμερικανοί βγάζουν λεφτά, οι εφοπλιστές βγάζουν λεφτά, οι Έλληνες, τους βολεύει να συνεχιστεί ο πόλεμος, γι' αυτό και ο Αλαφούζος που μεταφέρει πετρέλαιο ή άνθρακα από τη Ρωσία, βολεύεται με τον πόλεμο. Έτσι πάει η δουλειά. Καταλάβατε. Επιχειρηματίες είναι. Και επειδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα παγκοσμίως, διαβάζω και βλέπω ότι το χάος έρχεται. Ναι. Και όταν έρχεται ένα χάος συνολικό στον πλανήτη, ο χρυσός και τα πολύτιμα μέταλλα είναι το νέο αποθεματικό, το νέο ασφαλές καταφύγιο πολλών. Και φαίνεται ότι αρχίζει πλέον μια επαναγορά χρυσού παγκοσμίως. Όπως τα ακούτε, επαναγορά χρυσού από πλούσιους ή μετάλλων. Ψάξτε λοιπόν το Μιστακίδη, το ξέρεις το Μιστακίδη Αγιάννη. Ο πλουσιότερος Έλληνας. Δεν υπάρχει ούτε Γιάργος Τελάτς, τίποτα, αυτή είναι τρίχες. Cash flow. Έμπορος μετάλλων, χρυσό, διαμάντια, πολλά λεφτά παιδιά. Έχει μπει και σε άλλους ομίλους ως φαν, πολύ χρήμα. Μιστακίδης, Θεσσαλονικιός. Γειτονάς μου, στο Πανόραμα πιο πάνω, μερικά χιλιόμετρα βέβαια, και στη Χαλκιδική σπίτι. Θα διώξουν το Σαββίδι, λένε, θα φέρουν το Μιστακίδη. Λένε. Λέω, τι λένε και βλέπω ότι έρχεται. Από ό,τι φαίνεται παγκοσμίως τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά ιδρύματα και συστήματα καταραίουν. Είναι στο χείλος της καταστροφής. Για πολλούς αναλυτές ο μόνος τρόπος στον κόσμο είναι στο, πραγματικά στην καταφυγή και επένδυση σε στερεά περιουσιακά στοιχεία. Ακίνητα λένε κάποιοι, κάποιοι άλλοι λένε χρυσό, κάποιοι λένε διαμάντια. Και τα πολύτιμα μετάλλα είναι πραγματικά ένα πολύ καλό εργαλείο. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά στο χείλος της κατάρρευσης. Δεν υπάρχουν συντάξεις για να πληρωθούν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Όσο ανεβαίνει η ανεργία, μειώνονται οι ασφαλιστικές φορές που δίνουμε στο κράτος. Μειώνονται οι ασφαλιστικές φορές που δίνουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες, με συνέπεια να είναι στο χείλος του γκρεμού. Αυτά δεν τα βλέπετε εσείς. Αλλά έρχεται χάος. Η αποφυγή λοιπόν της κατάρρευσης των συντάξεων είναι, λέει,
πηγαίνει σε χρυσό, ασήμι και άλλα σκληρά περιουσιακά στοιχεία από πολλά ασφαλιστικά ταμεία. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλος της τραπεζικής παντοδυναμίας και πρέπει να κάνουμε μεταστροφή στο ηλεκτρονικό νόμισμα. Όπα, εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Δηλαδή, μετά από την κατάρρευση που κάποιοι μπορούν να θέλουν και να επιζητούν, μπορεί να κάνουμε reset, επανεκκίνηση, με ηλεκτρονικό χρήμα. Το test drive γίνεται στην Αγγλία. Εγώ έχω ταξιδέψει στην Αγγλία και αν δεν έχεις αυτό το τηλέφωνο ή την κάρτα σου, δεν μπορείς να φας τίποτα. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Και ο σούπερ μάρκετ πηγαίνεις και πρέπει να βάλεις τα προϊόντα μόνο σου. Βάζεις το προϊόντα, λες. Πάει. Πας στο επόμενο. Βγαίνεις αριθμός, βάζεις το κινητό στο τηλέφωνο. Σου παίρνει τα λεφτά, γεια σας. Άλλο ηλεκτρονικό χρήμα. Εκεί οδηγούμαστε. Εδώ λοιπόν λένε κάτι που κανείς δεν έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έλεγα από το 2016-2017. Οι Γερμανοί το 2021, από το 2016 και μετά, συνέχιζαν και αγόραζαν χρυσό. Τα, ακούστε λίγο, τα ανοχυροδανειστήρια που έχουμε στην Ελλάδα, ο χρυσός που μαζευόταν πήγαινε στη Γερμανία, παιδιά. Επί 10 χρόνια μάζευαν το χρυσό της Ελλάδος οι Γερμανοί. Σας το λέω να το ξέρετε. Και πώς? Μέσω Τουρκίας, όπως και η ιστορία στην Πίνο με την κομπίνα εκεί των Λαμογιών, που με την άδεια του Μητροπολίτου, δεν ξέρω πώς έδινε, πήγαιναν και έπαιρναν τα τάματα, το ασήμι, το χρυσό και τα κάνανε ράβδους, τα πήραν στην Τουρκία. Αυτά μεταφερόταν λαθρεμπόριο χρυσού, ο Ερντογάν και οι υπόλοιποι, είτε μέσω Μεσανατολής, είτε μέσω Τουρκίας, στη Γερμανία. Και η Γερμανία, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, αγόρασαν μόνο το 22 89 περίπου τόνους χρυσού. Μόνο το 22. Και μάλιστα μόνο το πρώτο εξάμηνο. Μόνο το πρώτο εξάμηνο. Άρα λοιπόν, πολλά πράγματα δεν είναι τυχαία. Θυμάστε την περίοδο 13, 14, 15, 16 πώς άνοιγαν σαν μαργαριτάρια όλα τα ενοχυροδανειστήρια. Δεν ήταν οι παλιοί ενοχυροδανειστές. Ήταν τα καινούργια κοράκια. Υπάρχει ένας τύπος που ξέρετε. Πώς λέμε, Σομερίτς, πώς λέγεται, ο Λεοντόκαρδος, πώς λέγεται, Ριχάδος, πώς λέγεται. Ριχάδος ο Λεοντόκαρδος. Άλλος εκείνος, άλλος αυτός. Αυτή είναι η δουλειά. Μαζεύουν το χρυσό. Κανείς δεν το ρώτησε πού το πάει το χρυσό. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, θα πήγαινα σε κάθε ένα χειροδανειστήριο και θα έλεγα το χρυσό πού το δίνεις παλικάρι. Πού το πηγαίνεις. Πού το πας. Αλλά βολεύονται όλοι έτσι. Και με τα τάματα, στα διάφορα, ξέρω εγώ, ξέρετε, προσκυνήματα, τα κάνουν το ασήμι και το χρυσό και τα κολλητέρια τους κορωμάνε. Έτσι έχει γίνει δουλειά, παιδιά. Πολύ μεγάλη μπίζνα είναι. Μπίζνα τεράστια. Εμείς θα στα λέμε. Γιατί η ιστορία με την Πίνο ήταν πολύ χοντρή, παιδιά. Καλύφθηκε, ξέρετε. Ποιος θα πειράξει, λέω τώρα, Πίνος Μητσοτάκης. Τα παλικάρια κοντά στο κύκλωμα, κοντά στην παρέα, εκεί όλοι μαζί. Μεταφορά χρυσού, δεν λέω ότι πριν πώς ήξερα. Λέω όμως ότι, επί ΣΥΡΙΖΑ γίνανε αυτά. Λέω όμως ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι τυχαία. Άλλο να κάνω τη δουλειά μου, που εγώ διαφωνώ ως ενεργοδανειστής, αλλά να ξέρω το χρυσάκι το τελείο που πηγαίνει. Δόντια βγάζαν οι άλλοι και μέρες. Πού πήγες, Γερμανούς? Να ξυπνάμε σιγά σιγά, παιδιά. Να ξυπνάμε. Σε λίγο θα δείτε, φίλες και φίλοι, κάτι που κρύβουν επιμελώς όλα τα κανάλια. Την κατάντια της Αμερικής με τον Biden. Την κατάντια των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Biden. Πώς κατήντησαν αυτή την παγκόσμια αυτοκρατορία. Την πλατεία Μακφερσό στην Ουάσιγκτον. Είναι κοντά στο Λευκό Οίκο. Θα μείνετε άφωνοι. Και θα δείτε επίσης ένα βίντεο που κανένα κανάλι δεν έδειξε, την υποδοπτρικό του Καναδά, τη Αλβέρτα. Τι λέει για τους υγειονομικούς. Βίντεο σεισμός που τα κρύβουν όλοι, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θέλει ο Πρωθυπουργός να ακουστούν.